Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με μία σύνδεση και με κάποια στοιχεία που δεν ξέρω, χωρίς να γνωρίζουμε πολλά, χωρίς να είμαστε ορνηθολόγοι, επιστήμονες, ερευνητές, είναι ένα στοιχείο, ένα δεδομένο το οποίο μας προβληματίζει. Ολοένα και λιγότερα τα χελιδόνια που έρχονται στα αστικά κέντρα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πληθυσμοί των χελιδονιών μειώνονται με την παρουσία τους σε μεγάλα αστικά κέντρα να λιγοστεύει ολοένα και περισσότερο. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Λατσούδη, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και μέλος της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Την καλησπέρα μας, κύριε Λατσούδη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Παγκοσμίως υπάρχουν 90 είδη χελιδονιών. Συμβουλεύομαι τις σημειώσεις μου από το διαδίκτυο. Στην Ελλάδα 5 διαφορετικά είδη, σωστά? Ακριβώς, ναι, ναι. Αναφορικά τώρα με τις ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι πληθυσμοί των χελιδονιών μειώνονται στα αστικά κέντρα, πού οφείλεται αυτή η εξέλιξη? Να πω πρώτα απ' όλα ότι για τα κοινά είδη, όπως είναι τα χελιδόνια, τα περισσότερα είδη χελιδονιών είναι αρκετά κοινά πουλιά, έχουν ευρεία εξάπλωση και αρκετά μεγάλους πληθυσμούς. Μια κάμψη σε αυτούς τους πληθυσμούς δεν είναι πολύ εύκολα αντιληπτή. Δηλαδή, αν 100.000 πουλιά γίνουν 80.000, δεν είναι και τόσο εύκολο κάποιος να το αντιληφθεί. Αλλά στις πόλεις που είναι πιο εύκολο, καθώς πάρα πολλά από τα είδη χελιδόνιων είναι ανθρωπόφυλα και γεννούν κοντά στον άνθρωπο, είναι πιο εύκολο να παρατηρήσουμε μια μείωση σε αυτό που βλέπουμε εμείς τουλάχιστον στην Ευρώπη, που είναι οι σταθερές θέσεις φωλιών. Οπότε, βλέποντας τις φωλιές και τη μείωση, την εγκατάλειψη πολλών από αυτές, ναι, εμέσως συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μια κάμψη, όπως επίσης φαίνεται και από άλλες καταγραφές που γίνονται για τα κοινά είδη γενικότερα των πουλιών και ειδικότερα στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα εδώ και λίγες δεκαετίες. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μείωση οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων και όχι σε έναν, γιατί τα χελιδόνια εκτός των άλλων είναι και μεταναστευτικά πουλιά και αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς διαφορετικούς κινδύνους στον ετήσιο κύκλο τους. Έχουν να περάσουν το χειμώνα τους, το δικό μας χειμώνα δηλαδή, στην Αφρική. Έχουν να περάσουν δύο τεράστια εμπόδια, την έρημο και τη θάλασσα. Και φυσικά έχουν να αντιμετωπίσουν και εδώ ένα περιβάλλον που γίνεται μάλλον αφιλόξενο για αυτά, καθώς φαίνεται ότι τουλάχιστον σε κάποια μέρη το αεροπλακτόν, όπως λέγεται, αυτά τα αιωρούμενα ζωντανά έμβια όντα που το εμπλουτίζουν, μάλλον μειώνεται. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με πολλούς λόγους βέβαια, για και τον... ιδιαίτερα με την εντατικοποίηση της γεωργίας. Με... Ναι. Το γεγονός, ναι, ότι η παρουσία χελιδονιών σε αστικά κέντρα μειώνεται, σύμφωνα με συγκεκριμένες ενδείξεις, σημαίνει κάτι για τον γενικότερο πληθυσμό τους? Προς το παρόν, σχεδόν μάλλον και τα 5 είδη χελιδονιών που έχουμε στην Ελλάδα δεν έχουν μπει σε μια κατηγορία κινδύνου, ακριβώς επειδή έχουν συνολικά μεγάλους πληθυσμούς και μεγάλη εξάπλωση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούν σε ένα άλλο στάδιο κατάταξης. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια ένδειξη, όπως είναι ούτως ή άλλως η υγεία και η ποικιλία των πουλιών, μια ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει στο περιβάλλον. Δηλαδή είναι κάτι που καθρεφτίζεται πάνω σε αυτά, είναι σχετικά ανώτεροι θηρευτές. Να περάσουμε. Αν κάτι δεν πάει καλά, ναι, προς τα, ναι, κάτω, ναι, καθρεφτίζεται στους πληθυσμούς. Να περάσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και στον ρόλο του, αν αυτός είναι καθοριστικός σε αυτή την εξέλιξη. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό γνωρίζουμε βέβαια οπωσδήποτε, ότι δεν είναι πάντα φιλόξενοι οι άνθρωποι που κάποια χελιδόνια επιλέγουν τα σπίτια τους ή τις κατασκευές τους για να γεννήσουν και γκρεμίζουν τις φωλιές. Το άλλο είναι βέβαια ότι το περιβάλλον αστικό γίνεται όλο και πιο αφιλόξενο για αυτά, καθώς τσιμεντώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και λείπει ένα βασικό στοιχείο που χρειάζονται, που είναι η λάσπη για να χτίσουν τις φωλιές τους, τα 4 από τα 5 είδη τουλάχιστον. Είναι βεβαίως και οι γάτες που χωρίς να θέλουμε να τις βάλουμε στον τοίχο, εννοείται βέβαια ότι και αυτές έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, καθώς τα χελιδόνια πρέπει αυτές τις λίγες στιγμές που πρέπει να κατεβούν στο έδαφος να εκτεθούν σε ένα κίνδυνο που
Είναι ασυνήθιστος για αυτά, γιατί τα χελιδόνια είναι αερόβια πουλιά και πετούν συνεχώς στον αέρα ή κάθονται σε ψηλά σημεία. Ελάχιστες φορές κατεβαίνουν στο έδαφος, γιατί γενικά έχουν λεπτεπίλεπτα πόδια, δεν περπατούν στο έδαφος συνήθως και είναι γενικά ευάλωτα σε αυτό. Από εκεί και πέρα αυτά είναι ίσως ψηλά γράμματα μπροστά σε άλλες ενέργειες του ανθρώπου, που είναι βέβαια η εντατικοποίηση των καλλιεργειών, η έντονη χρήση φαρμάκων και το καθεξής, που μάλλον είναι ακόμη πιο σημαντικά από αυτά που είπα νωρίτερα. Γιατί γενικά τα χελιδόνια, θα λέγαω ότι εκτός από τις εξαιρέσεις των ανθρώπων που γκρεμίζουν τις φωλιές, είναι μάλλον ευπρόσδεκτα στους περισσότερους από εμάς. Μιας και πιάσαμε τον ανθρώπινο παράγοντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε? Ας αφήσουμε στην άκρη να μην χαλάμε τις φωλιές. Αυτό είναι το εύκολο. Ναι, ναι. Ή να πάρουμε μέτρα αν κάτι μας ενοχλεί στις φωλιές. Και αυτό φυσιολογικό είναι. Δηλαδή, αν κάποια χελιδόνια λερώνουν, φυσιολογικό είναι κάποιος να δυσανασχετεί. Αλλά μπορεί να πάρει τα μέτρα του βεβαίως, βάζοντας ένα πιατάκι από κάτω, μαζεύοντας τα περιττώματα και κάνοντάς τα ένα ωραίο λείπασμα στο τέλος της αναπαραγωγικής περίοδου. Θα έλεγα το να προτιμούμε προϊόντα που έχουν καλλιεργηθεί σε πιο φιλικές για το περιβάλλον καλλιέργειες, είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, επιλέγοντας προϊόντα που έχουν να κάνουν με καλλιέργειες όχι εντατικές, αλλά εκτατικές, βιολογικά βεβαίως προϊόντα όποτε μπορούμε, είναι και αυτό μια δική μας ίσως συνεισφορά στην επιβίωσή τους. Μάλιστα, αναφέρατε ούτως ή άλλως αυτό έχει να κάνει και με τη δική μας υγεία και με ακριβώς. Με την υγεία του. Έχει πολλές προεκτάσεις. Σωστά. Κύριε Λατσούδη, μας είπατε ότι στην Ελλάδα έχουμε 5 διαφορετικά είδη χελιδονιών. Γιατί όχι περισσότερα? Λοιπόν, θεωρείται ότι η κοιτίδα των χελιδονιών είναι μάλλον η Αφρική. Και η Αμερική έχει πολλά είδη χελιδονιών, αλλά τα περισσότερα είδη στον πλανήτη υπάρχουν στην Αφρική. Μία χώρα της Αφρικής μπορεί να έχει μέχρι και... Είναι πουλιά που εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των παγετώνων, η οποία δεν έγινε και πολύ παλιά. Πριν 10.000 χρόνια οι παγετώνες έφταναν πολύ χαμηλά εδώ στην Ευρώπη. Όταν υποχώρησαν οι παγετώνες, δόθηκε ευκαιρία σε πουλιά της Αφρικής να περάσουν στην Ευρώπη και να εκμεταλλευτούν αυτό το σύντομο αλλά πολύ παραγωγικό καλοκαίρι που έχουμε στην Ευρώπη. Αλλά στη συνέχεια πρέπει να επιστρέψουν στην κοιτίδα τους, γιατί ουσιαστικά τα χελιδόνια είναι αφρικάνικα πουλιά που έρχονται στην Ευρώπη και όχι ευρωπαϊκά πουλιά που πάνε στην Αφρική για να περάσουν τη χειμώνα τους. Οπότε από όλα αυτά τα είδη που πάνε στην Αφρική, κάποια κατάφεραν να το κάνουν αυτό, κάποια πήραν το ρίσκο να περάσουν αυτά τα δύο τεράστια εμπόδια, δηλαδή τη μεγάλη έρημο και τη θάλασσα, που είναι ένα δείξο περιβάλλον για όλα τα μεταναστευτικά πουλιά. Γι' αυτό κιόλας η Κρήτη έχει πολύ μεγάλη σημασία σαν ενδιάμεσο σταθμός, καθώς τα πουλιά μπορούν να ξεκουραστούν λίγο στο μεγάλο πέρασμα πάνω από το Λιβικό Πέλαγος και να συνεχίσουν την πορεία τους μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη. Μάλιστα. Οπότε αυτοί είναι κάποιοι βασικοί λόγοι που δεν έχουμε περισσότερα. Τελευταία ερώτηση. Το νούμερο ένα είδος χελιδονιού, το οποίο είναι σπάνιο σε όλο τον κόσμο. Και πού βρίσκεται και ποιος ο πληθυσμός? Λοιπόν, έχει βρεθεί ένα χελιδόνι μόνο νεκρό σε ένα φάρο στο Σουδάν. Δεν βρέθηκε ποτέ ζωντανό. Έχει βρεθεί στην Ανατολική Αφρική κάποιο παρόμοιο. Δεν έχει ταυτοποιηθεί. Αυτό θεωρείται το σπανιότερο. Ίσως υπάρχει, ίσως έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λατσούδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει και σε αυτή την περίπτωση. Το χέρι μας είναι να αλλάξουμε λίγο την κατεύθυνση της καθημερινότητας και των ενεργειών μας. Αυτό έχω να πω εγώ. Βεβαίως. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ.